Λοιπόν, για το κέικ θα χρειαστούμε 130 γραμμάρια φουντούκια, 200 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα, όχι 70% κακάο, μαύρη σοκολάτα, 200 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο, 4 μεγάλα αυγά, 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι βανίλια, 1 κουταλιά μπράντι ή 2 κουταλιές μπράντι, εγώ να βάλω 2 σήμερα, και 1 κουταλιά λικέρ φουντουκιού. Λοιπόν, το λικέρ φουντουκιού, αν θέλετε βάλετε το, μπορείτε να βάλετε λικέρ καφέ, μπορείτε να βάλετε λικέρ πορτοκάλι, μπορείτε έτσι να μην βάλετε τίποτε, αν θέλετε. Το λικέρ φουντουκιού έτσι είναι πολλά ιδιαίτερο και πάει πάρα πολλά με το κέικ, γιατί έχει μέσα τόσα πολλά φουντούκια. Λοιπόν, όπως σας είπα, 130 γραμμάρια φουντούκια. Τι που έκανα εγώ με τα φουντούκια μου, ήταν κάπως έτσι τα φουντούκια μου, τα οποία έψησα μες στο φούρνο. Και όταν τα ψήσετε μες στο φούρνο τα φουντούκια και κάνετε έτσι, φκένει η φλούδα τους. Τούτα είναι τζίνα που δεν κατάφερα να βγάλω τη φλούδα τους πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει ιδιαίτερα. Οπότε φκένουν έτσι καβουρδισμένα και ασπρισμένα. Τώρα, αν δεν βγάλετε τη φλούδα τους, δεν πειράζει, αλλά το καβούρδισμα πάει τους πολλά, οπότε είναι καλά να το κάνετε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι, θα βάλουμε το βούτυρο μαζί με τη σοκολάτα σε χαμηλή φωτιά να λιώσουν. Λόγω του ότι βάλουμε βούτυρο πρώτα στην κατσαρόλα, η σοκολάτα είναι ανάγκη να μπει σε μπεν μαρί. Τώρα, αν είναι πολλά δυνατή φωτιά, πολλά δυνατή εστία, σας τότε είναι καλύτερα να βάλετε μπεν μαρί για να μην κάψετε τη σοκολάτα. Αλλά το βούτυρο προστατεύει τη σοκολάτα που το να καεί φτάνει όμως να σε χαμηλή φωτιά, σε χαμηλή εστία. Να κόψουμε λίγο παραπάνω κομματάκια. Εγώ να χρησιμοποιήσω μαύρη σοκολάτα. Καλής ποιότητας μαύρη σοκολάτα, την οποία, η οποία δεν είναι 70% κακάο, γιατί είναι πολλά έντονη η γεύση της 70%. Αλλά χρησιμοποιώ μια πολλά καλής ποιότητας σοκολάτα, την οποία και μόνη της έτσι, ήταν να την τσιμπήσω τώρα, αν δεν ήταν μετρημένα τα υλικά μου. Λοιπόν, έβαλα τη σοκολάτα μου μέσα και ενώ λιώνει το βούτυρο, να λιώσει η σοκολάτα μου μαζί. Απλά βεβαιωθείτε ότι η σοκολάτα θα κάτσει στη βάση της κατσαρόλας και να καεί. Για να κάνουμε τούτο το κέικ, εγώ τούτο κέικ είναι λίγο περίεργο. Είναι ένα κέικ το οποίο να βάλετε μέσα στο φούρνο, να ψηθεί, να φουσκώσει και μετά να πέσει. Κάποιοι ονομάζουν τούτα τα κέικ, όχι το συγκεκριμένο, γενικά τα κέικ τα οποία δεν έχουν μέσα αλεύρι, fallen cakes, δηλαδή τα κέικ που επέσαν. Ο λόγος που πέφτει είναι γιατί δεν έχει το αλεύρι μέσα να το συγκρατήσει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι νόστιμο. Δημιουργεί μια κρούστα από πάνω, έτσι, ένα τσάκρισμα από πάνω, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Είναι καλύτερα όμως να ψήνετε το κέικ σε πιο μεγάλα τα ψά, να σας φαίνουν πιο ρηχά παρά πιο ψηλά. Και να σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Εγώ να ψήσω το κέικ μου σε έναν ταψίνο 26 εκατοστό, το οποίο έβαλα στη βάση του αντικολλητικό χαρτί. Μπορείτε να ψήσετε το συγκεκριμένο κέικ και σε έναν ταψίν το οποίο είναι των 23 εκατοστών, χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά τούτο το κέικ μες στο φούρνο είναι να φουσκώσει και μετά είναι να πέσει μες στη μέση. Οπότε όσο πιο μικρό είναι το ταψίν, τόσο πιο ψηλά τα τυχώματα που ενάσχεται και πιο πεσμένο είναι να φαίνεται μες στη μέση. Βέβαια να σας δείξω και τη μέθοδο του να καλύψετε το πέσιμο τέλος πάντων με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Λοιπόν, σοκολάτα με το βούτυρο, έλειωσε, ναι, το δαμέ. Μετά, εχώρισα τα αυγά μου με τα ασπράδια, τα κροκάδια με τα ασπράδια. Τα κροκάδια μου εδαμέ, μέσα στα μισά ασπράδια τώρα, θα βάλω τη, συγγνώμη, μέσα στα ασπράδια θα βάλω τη μισή ζάχαρη, περίπου τη μισή ζάχαρη, είναι και ακριβώς η μισή. Ουσιαστικά θέλω μια σφιχτή, ωραία μαρέγκα που να δημιουργηθεί με τα ασπράδια μου. Την υπόλοιπη ζάχαρη θα τη βάλω με τα αυγά μου δαμέ και τη βανίλια μου. Μια και χτυπά από εκεί, να χτυπώ και εγώ ποδά, μια και να κάνω με τη φασαρία
να την κάνουμε παντού. Βασικά, ζουνό που θέλετε, έτσι θέλετε μια σφιχτή μαρέγκα, μια ωραία έτσι μαρεγκούδα. Και εκεί που νομίζατε ότι σταμάτησε ο θόρυβος. Είναι η μουσική υπόκρουση της κουζίνας του. Λοιπόν, τώρα που χτύπησα τα αυγά εντωμεταξύ, να συνεχίσω να χτύπω. Που τα αλήθεια. Γιατί είναι να βάλω μέσα το μείγμα με το βούτυρο και τη σοκολάτα. Και βλέπετε, ο λόγος που χτυπώ με το μίξερ είναι γιατί αμέσως το μείγμα μου έγινε μπαχύρευστο. Ο λόγος είναι τα αυγά που αρχίσαν και ψήνονται με τη θερμότητα της σοκολάτας. Ωραία. Θα βάλω μέσα τα φουντούκια μου χοντροαλεσμένα. Αρέσκει μου, είπαμε, να νιώθω πάντα τους ξηρούς καρπούς. Οπότε να βάλω μέσα τα φουντούκια μου και να βάλω λίγο την μαρέγκα μου. Απλώς για να χαλαρώσει λίγο το μείγμα μου. Και να μην με δυσκολεύει πάρα πολλά. Και μετά να πρέπει να διπλώσουμε την υπόλοιπη μαρέγκα μέσα στο μείγμα. Έτσι προσεκτικά, γιατί όχι πολλά προσεκτικά, δείτε ας πούμε πως το κάνω. Απλώς δεν το χτυπώ με το μίξερ πλέον, διότι το πόσο να φράτωνε να το κέικ μας έχει να κάνει με τα αυγά. Διότι δεν έχει μέσα ούτε baking powder, ούτε αλεύρεν, ούτε τίποτε. Οπότε για να είναι ωραίο έτσι φουσκωμένο το μείγμα, να διπλώσουμε μέσα τη μαρέγκα χωρίς να χάσουμε πολύ που τον αέρα μπορεί μέσα η μαρέγκα. Ο φούρνος μου έχει προθερμανθεί στους 175 βαθμούς στον αέρα. Και τον το πράγμα όταν ψηθεί γίνεται όπως τη σοκολάτα, όπως το μπράουνι ένα πράγμα, αλλά είναι έτσι υγρό, έτσι φάτζι, πολλά σοκολατένιο μες στη μέση, αλλά λέω σας, πέφτει μες στη μέση, ψηλώνει στα πλάγια, να το δείτε στο φούρνο να ψηλώσει ολόκληρο και ώστε όταν το βγάλετε από το φούρνο να το δείτε ότι τσακρά σιγά σιγά και πέφτει. Λέντε λίγο. Λοιπόν, 175 βαθμούς στον αέρα, θέλει περίπου 30 με 35 λεπτά. Ωραία, λοιπόν. Τώρα, να σας δείξω το κέικ το οποίο ήδη έκαμα και εύκολα. Τούτον το κέικ έκαμα το σε μια φόρμα η οποία ήταν 23 εκατοστά. Γι' αυτό θεωρείτε το που σας λέω ότι είναι πιο ψηλά τα τυχώματα και πέφτει μες στη μέση. Γι' αυτό όσο πιο πλατήν το κάνετε, είναι πιο χαμηλά τα τυχώματα. Μένα βέβαια δεν χαλάμε, διότι ο τρόπος που σερβίρεις το κέικ για να είναι ωραίο είναι να το σερβίρεις με παγωτό βανιλιά ή να το σερβίρεις με χτυμένη σαντιγή. Γι' αυτό, αν θέλεις έτσι ένα πιο ολοκληρωμένο κέικ, έχω δαμε χτυπημένη σαντιγή εγώ. Ουσιαστικά χτύπησα 300 ml κρέμα γάλακτος με περίπου μισό φλιντζάνι, το πολύ μισό φλιντζάνι, ζάχαρη νάχνη και μια βανίλια. Ένα λεπτό να το χτυπήσω ακόμα λίγο γιατί ήταν μες στο ψυγείο. Θέλω το έτσι λίγο πιο παχύρευστο.
Οπότε, ή να κόψεις ένα κομμάτι που το κέικ το σερβίρεις μαζί με τη σαντιγί, ή μπορείς να βάλεις τη σαντιγί που πάνω, όπως να κάνω εγώ τώρα, και να το σερβίρεις έτσι. Δηλαδή, το βαθούλωμα που έκαμε δάμε που μόνο του τσάκρισε, ή κύριον τζάμε που έπαιζε, βάλεις τη σαντιγί σου. Δεν ξέρω για σας, εγώ είμαι πολλά τη σαντιγί, πρέπει να σας πω, αρέσκει μου πολλά η σαντιγί. Έχει κόσμο που δεν του αρέσκει. Εγώ είμαι από τους λάτρες της σαντιγής. Οπότε μπορείτε να το κάνετε έτσι. Να αφήσετε και λίνε έξτρα για να βάλει ο κόσμος που θέλει και μετά θα κάνετε τούν το πράγμα. Λίγο κακάο από πάνω ή πάρα πολύ. Θα βάλουμε και στις άκρες του κέικ. Ή, αν δεν θέλετε τη σαντιγί, μπορείτε απλά να πασπαλίσετε το κέικ με κακάο και να το σερβίρετε με τη σαντιγί στο πλάι. Αν θεωρείτε ότι μπορεί να έχει κόσμο που δεν θέλει τη σαντιγί.